Όσο για την, για τη δημοσκόπηση, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι κανένας άνθρωπος ο οποίος ζει και εργάζεται στη Ρόδο δεν είχε ανάγκη από το να δει αυτή τη δημοσκόπηση. Και εμένα, αν θέλετε να σας πω και το εξής, με παραξένεψε το 73%... Κύριε Ζωγραφίδη, σας διακόπτω εδώ. Ναι. Απαγορεύεται να λέτε νούμερα. Ορίστε. Απαγορεύεται να λέτε νούμερα. Α. Εάν δεν παρουσιαστεί η δημοσκόπηση. Είχε παρουσιαστεί, γι' αυτό λέω. Πού σε εμάς. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, δεν υπάρχουν κανόνες. Με συγχωρείτε, δεν το υπάρχουν κανόνες που ξέρετε κάτι, αυτό το μέσο πλήρωσε 15.000 πρόστιμο στο Εθνικό Συμβούλιο του Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μετά από καταγγελία του κυρίου Χατζηευθυμίου. Γιατί μία δημοσκόπηση που έκανε η MRB για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας και δείξαμε τα αποτελέσματα των υποψηφίων, επειδή δεν δείξαμε, ξέρετε, την ταυτότητα της έρευνας που έλεγε τόσο της 100 στατιστικό λάθος κτλ. Πληρώσαμε 15.000 πρόστιμο. Αλλά μιας και θα μιλήσουμε και για τη δημοκρατική, θέλω να πω και στην εφημερίδα ότι επειδή είχε δημοσιεύσει τότε την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου ότι το TV Κόσμος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15.000, θα τους πω ότι για το κομμάτι που είχε να κάνει με τον κύριο Χατζηευθυμίου που έλεγε ότι το δυσφημίσαμε, γιατί του ασκούσαμε κριτική, αν θα δείτε την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, είναι σταθμός στην δημοσιογραφία, στο πώς πρέπει να λειτουργεί ο δημοσιογράφος, να ασκεί έλεγχο στους πολιτικούς κτλ. Και δικαιωθήκαμε πανηγυρικά. Αλλά τιμωρηθήκαμε με ποσό 15.000 πρόστιμο, γιατί στη δημοσκόπηση της MRB που έκανε η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε η ταυτότητα της έρευνας. Δηλαδή το στατιστικό το λάθος και πόσοι ρωτήθηκαν. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω stop, μη μας φέρετε σε δύσκολη θέση. Είστε νομικός και ξέρετε όμως από αυτά.